Εφημερίες, όχι για γέλια και για κλάματα, αλλά μόνο για κλάματα, γίνονται σε νοσοκομεία και της Κρήτης, με φόντο τις δραματικές έως επικίνδυνες όπως περιγράφονται ελλείψεις. Το κ. Νικολάου σήμερα πήγαινε στην επίλογα ένα περιστατικό σκολικοειδίτιδας, οξίας σκολικοειδίτιδας που θα έπρεπε να χειρουργηθεί, θα παραπέμπονταν είτε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας είτε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εάν ερχόταν ένα περιστατικό πιο σοβαρό, ηλαιός, οξία κοιλία, που να χρειαζόταν σε νοσηλεία σε εντατική μετά, το χειρουργείο, θα έπρεπε να διακομιστεί οπωσδήποτε στο Ηράκλειο. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, δεν υπήρχε αναισθησιολογικό, αλλά ούτε χειρουργική κλινική, όπως και ακτινολογικό τμήμα, που σημειωτέων δεν είχε ούτε το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Το νοσοκομείο Ιεράπετρας ουσιαστικά δεν εφημερεύει ακτινολόγος γιατρός, δεν εφημερεύει παθολόγος, λειτουργεί μόνο το κέντρο υγείας, λειτουργεί η χειρουργική και λειτουργεί και ο αναισθησιολόγος. Πράγμα που σημαίνει ότι αναισθησιολόγο έχουμε για όλο το νομό εμείς μόνο. Ακτινολόγο δεν έχουμε σε κανένα νοσοκομείο του νομού. Αν στο νοσοκομείο Νικολάου σήμερα έφυγε ένα περιστατικό στα επίγοντα που χρειάζεται τομογραφία, σε αυτή την περίπτωση πάλι θα πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο, στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η κατάσταση, περιγράφουν οι εργαζόμενοι, μοιάζει με ταινία θρίλερ, καθώς την ώρα που τα περιστατικά αυξάνουν και εξαιτίας του τουρισμού, τα περιθώρια να μπορούν να ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι στις ανάγκες όχι μόνο μειώνονται, αλλά έχουν πιάσει πάτο. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, να τονίσω το εξής. Στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, αυτή τη στιγμή, υπάρχει σαν ειδικότητα μόνο ένας γιατρός ακτινολόγος, μόνο ένας γιατρός παθολόγος και μόνο μία αναισθησιολόγος. Αναμένοντας τα λουκέτα να επεκταθούν από το ένα τμήμα στο άλλο και από τη μια κλινική στην άλλη, οι εργαζόμενοι δηλώνουν απογοητευμένοι, αγνοώντας πώς θα μπορούσε, όπως λένε, αυτή η κατάρρευση να ανακοπεί. Αφού την ίδια ώρα, όπως καλά γνωρίζει, όπως εξηγούν η πολιτεία, η έλλειψη κινήτρων και αύξηση μισθών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές τους κρατούν μακριά από τα δημόσια νοσοκομεία, ακόμη και από τις θέσεις που προκυρήσονται σε διαγωνισμούς. Για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το τελευταίο έτος έχουν προκηρυχθεί 15 περίπου 14 θέσεις, από τις οποίες μάλλον θα καλυφθούν οι τρεις.